Κυριακό. Αυτά είναι τα υπόλοιπα. Θα σας εξηγήσει εκεί πέρα αν θέλετε. Πάμε προς τα πέρα. Θα σας τα λέω, φίλοι μας. Εξωτερικός χώρος. Ελάτε να σας μοιράσω και χυμού. Σας έχω χυμό που θα τον πίνετε και τώρα, αν θέλετε, μόνο για εσάς. Εσείς ήσασταν στο περιοδικό που είδαμε στη Ριάλ. Εσείς ήσασταν. Ναι. Λοιπόν, σας έχω χυμού. Ότι μας έχω χυμού με μέλι. Έχω και καλούς. Μπορεί και να δει. Είμαι ο Μπάρμπας Φίλιππος από το Ελιξίριο και βρίσκεστε μέσα στην καλλιέργεια του Υποφαγούς που έχουμε 1000 δέντρα, τα βλέπετε και πίσω. Και θα σας μιλήσω για το Υποφαές. Πώς ξεκίνησε? Το 2009, σε αναζήτηση για νέες καλλιέργειες και νέα προϊόντα κλπ, ανακαλύψαμε το Υποφαές. Το είδαμε πόσο πολύτιμο είναι και φυτέψαμε το 2009 τα δέντρα που βλέπετε πίσω. Πού το ανακαλύψατε? Λοιπόν, η οικογένειά μου είχε το μικρόβιο με τα βότανα. Ψαχνόμασταν πάντα με τα βότανα και χρησιμοποιούσαμε βότανα. Και σκεφτόμασταν και ψάχναμε καινούργια βότανα. Από συγγενείς στη Γερμανία και από το εξωτερικό που χρησιμοποιείται από πάρα πολύ παλιά, ενώ στην Ελλάδα όχι, μέχρι το 2009. Ακούσαμε το Υποφαές, το μελετήσαμε και έτσι το φέραμε. Η πρώτη εισαγωγή με δέντρα έγινε εδώ πέρα. Φυτεύτηκαν τα δέντρα το 2009 και το 2016. Από πού το φέρατε? Από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία. Ναι. Το 2016 φτιάχτηκε και μια βιοτεχνία που έχουμε, που παίρνουμε τους καρπούς από εδώ προς το τέλος Αυγούστου, προς το Σεπτέμβριο, τότε που οριμάζουν, πηγαίνουν στην βιοτεχνία και μεταποιούνται. Εδώ είναι 7 στρέμματα. Λοιπόν, ο καρπός, ο νοπός, είναι αυτός. Γιατί τώρα δεν είναι κατάλληλη εποχή για να δείτε όριμους καρπούς, πρέπει να έρθουμε στο τέλος του καλοκαιριού. Αλλά σας έχω καρπό να το δείτε, είναι αυτός εδώ ακριβώς ο καρπός. Αυτό το πορτοκαλί, το φρούτο. Τι έχει το μαγικό το Υποφαές και γιατί το ακούτε παντού? Δεν είναι σαν τα άλλα τα φρούτα, γιατί έχει 190 στοιχεία. Και δεν είναι το μαγικό ότι έχει τόσα πολλά στοιχεία, έχει τους σωστούς συνδυασμούς που έχει φτιάξει η φύση για να μπορούν να απορροφούνται όλα τα συστατικά από τον οργανισμό. Αυτό είναι το μαγικό που έχει το Υποφαές. Και τα έχει κιόλας, έχει 190, αλλά πολλά τα έχει και στα ύψη. Έχει πάρα πολλά στοιχεία. Έχει μέχρι ωμέγα 3 λιπαρά που αν δεν το βρούμε στα φρούτα υπάρχει μόνο στα ψάρια ή σε μουρουνέλιο κλπ. Έχει όμως το Υποφαές ωμέγα 3 λιπαρά, το οποίο εμείς το βγάζουμε και από το λάδι, από το σποράκι το μικρό που είναι μέσα στο Υποφαές, με ψυχρή έκλειψη. Σας έχω εδώ να το δείτε ποιο είναι το λαδάκι. Λοιπόν, τι βγάζουμε από αυτό? Άλλα προϊόντα. Βγάζουμε χυμό, που δοκιμάσατε κιόλας. Υπάρχει σκέτος, υπάρχει με μέλι. Εννοείται ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα, συντηρητικά, ζάχαρες και τίποτα στα προϊόντα, έτσι. Βγαίνει από ξηραμένος καρπός που είναι αυτός εδώ. Καρπός όχι ξηραμένος στον ήλιο και δεν ξέρω αν έχετε δει Υποφαές αλλού που είναι σκούρο στο χρώμα, είναι γιατί είναι ξηραμένος στον ήλιο. Είναι ελεγχόμενης ξήρανσης. Είναι πολύ ξανθός. Δοκιμάστε άμα θέλετε. Είναι πιο τραγανός από αν έχετε δοκιμάσει κάποιον άλλο. Μπότζι μπέρι, πώς τα λέμε αυτά τα... Ναι, και πιο ανοιχτόχρωμα. Είμαι πιο. Σας το έχω εδώ, όποτε θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε. Χαρτάκι. Βγάζουμε φύλλα, βγάζουμε τσάγια και επίσης από το ίδιο κτήμα εδώ πέρα μαζεύουμε, γιατί η καλλιέργεια είναι 100% φυσική, μαζεύουμε και πολλά άλλα, όπως βαλσαμόχρωτο που γίνεται το βαλσαμέλιο, ρίγανη που κάνουμε ριγανέλιο και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Από αυτό το κτήμα. Τώρα, να πάω και στο κομμάτι να με ρωτήσετε, γιατί μπορεί να έχετε και απορίες και εγώ συνεχίζω μετά ό,τι θέλετε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, έχετε κάποια απορία ή για το Υποφαίσιο και δικαιοσύνη? Το 2009. Το 2009. Και πόσο χρόνο χρειάζεται για ένα φυτό για να παράξει? Θέλει σίγουρα 4 χρόνια, σίγουρα. Από 4 και πάνω. Μετά από μια τετραετία και έχει. Σίγουρα, ναι. Είναι, παίζει ρόλο και η ποικιλία βέβαια, αλλά σίγουρα τα 4 χρόνια τα χρειάζεται. Από πόσες ποικιλίες θέλεις? Υπάρχουν πάρα πολλές πλέον, ναι. Υπάρχουν γερμανικές, ρώσικες, πάρα πολλές ποικιλίες. Σίγουρα 26 που θυμάμαι εγώ τότε που φύτεψα, είχαμε βρει 26 σίγουρα τότε που υπάρχουν. Και η συγκομιδή είναι μία φορά το χρόνο? Η συγκομιδή είναι μία φορά το χρόνο, καλή ερώτηση αυτή, γιατί εμείς κάνουμε με τον εξής τρόπο συγκομιδή. Αν δείτε από αυτήν τη σειρά και δίπλα τα δέντρα, είναι πιο κοντά. Διότι εμείς μαζεύουμε τον καρπό κόβοντας τα κλαδιά από τα δέντρα, μπαίνουν σε βαθιά κατάψυξη και μετά δονούνται, πέφτουν οι καρποί και ξεχωρίζονται από τα φύλλα, μπαίνουν μετά σε διαλογή και μένουν οι καρποί σκέτοι. Έτσι μαζεύουμε. Οπότε εμείς πάντα μαζεύουμε το μισό χωράφι.
Δηλαδή τώρα εμείς φέτος θα μαζέψουμε από το μεγάλο δέντρο δίπλα μου και προς τα εκεί. Πότε γίνεται η συγκομιδή? Η συγκομιδή γίνεται, συνήθως ξεκινάμε λίγο μετά το 15 Αύγουστο. Θα κόβετε τα κλαδιά? Ναι, όπως βλέπετε δίπλα. Θα δείτε όλα τα δίπλα δέντρα είναι κομμένα τα δίπλα. Από την διπλανή σειρά. Είναι αναλόγως και την ποσότητα της παραγωγής, αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ στενά περιθώρια στο να κάνουμε συγκομιδή. Μπορούμε να την κάνουμε, δηλαδή κρατάει μέρες ο καρπός. Αν τον αφήσουμε στο δέντρο, μπορεί να μείνει και όλο το χειμώνα. Αλλά συνήθως μέσα σε 20 μέρες μαζεύεται ο καρπός. Τι παραγωγή έχετε? Και αυτό ποικίλει πάντα. Ποικίλει πάντα αναλόγως την περίοδο, τον καιρό. Τον καιρό, ναι, δεν είναι στάνταρ. Και εκτός από αυτές τις μορφές, τρώγεται και φρέσκος ο καρπός, δηλαδή? Ο καρπός τρώγεται φρέσκος, απλώς δεν μπορεί να το φάει κάποιος εκτός της καλλιέργειας, γιατί είναι δύσκολο να διακινηθεί. Γιατί θα μαζευτεί και είναι όπως λέμε με το πορτοκάλι, το κόβεις και αρχίζει να χάνει τα στοιχεία του. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Θα πρέπει να διακινηθεί σε ψυγείο, σε κατάψυξη κάποιος για να τον μπορέσει να τον βρει φρέσκο ή να έρθει στην καλλιέργεια. Βέβαια υπάρχει ο χυμός που είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτός ο συγκεκριμένος χυμός από τις αναλύσεις που έχουμε κάνει είναι πολύ κοντά στο φρέσκο καρπό. Με δεδομένο ότι είναι κάπως ιδιαίτερη η γεύση του, ναι. Πώς βλέπετε εσείς να εντάσσετε στην κουλτούρα του Έλληνα τη διατροφική? Δηλαδή το αγκαλιάζουν το κοινό, το ελληνικό του τρώει, πώς το τρώει ο Έλληνας? Λοιπόν, θα σας απαντήσω ως εξής. Ποτέ δεν μας έχει περισσέψει προϊόν, πάντα εξαντλείται πριν ξεκινήσει η σεζόν. Δηλαδή στις αρχές του καλοκαιριού μας εξαντλούνται τα προϊόντα τα περισσότερα. Κυρίως όμως σε ποια μορφή, δηλαδή στο χυμό, γιατί τώρα... Όλες οι μορφές εξαντλούνται. Αυτό πώς το καταναλώνουμε, μέσα σε σαλάτες, το αποξηραμένο, μέσα σε μπορεί, γιαούρτι, όπως, πώς? Μαζί με άλλους ξηρούς καρπούς, okay. Μαζί με δημητριακά, ωραία. Σε πρωινό, σε κέικ, σε πάρα πολλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αποξηραμένος. Ο χυμός τον παίρνουν σαν μια φυσική πολυβιταμίνη. Μάλιστα. Τον έχει όλος και παίρνουν πάρα πολλοί αθλητές, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο χυμό. Ναι. Και αυτοί που είναι φανατικοί με το υποφαές, του φαίνεται ότι είναι και πολύ νόστιμο, δεν την καταλαβαίνω την ξυνάδα του που ναι. Έχει, γιατί και εγώ ο ίδιος που το καλλιεργώ ξέρω, ναι. Καταλαβαίνω ότι έχει πολύ ξυνάδα. Ναι, 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 ναι. Έχει πάρα πολύ βιταμίνη C. Και όμως τους αρέσει πάρα πολύ. Ο χυμός φτιάχνεται από τα αποξηραμένα, δηλαδή. Οι τάσεις στη γαστρονομία, στη φύση και στα βιολογικά προϊόντα. Farm to table. Είναι αυτό που έχει μείνει. Λοιπόν, εμείς κρατάμε σε βαθιά κατάψυξη. Γιατί? Για να μην βγάζουμε και μία φορά, και θα σας έδινα χυμό ο οποίος είχε βγει πέρυσι το Σεπτέμβριο. Σε βαθιά κατάψυξη, το προϊόν αυτό που έχουμε πάλι βάσει αναλύσεων που έχουμε κάνει, έχουμε δει ότι κρατάει πάρα πολλά θεστατικά, δεν χάνει σχεδόν καθόλου. Οπότε τι κάνουμε, βγάζουμε περίπου μια φορά το μήνα, βγάζουμε παραγωγή και είναι σαν να υπάρχει φρέσκος καρπός. Είναι καρπός που αντέχει στην κατάψυξη και μένει και κρατάει τα συστατικά του. Το υποφαές δεν είναι όλα τα φρούτα έτσι, αλλά το υποφαές είναι από αυτά τα. Ξαγωγές κάνετε? Κάναμε μέχρι που εξαντλούνται τα προϊόντα μας στην Ελλάδα, οπότε αναγκαστικά δεν βγαίνουμε να. Έξω και ούτε μπορούμε να φυτέψουμε κι άλλα, γιατί είναι ήδη πάρα πολλά. Έχουμε τη δουλειά στο κτήμα και έχουμε και. Ούτε βρίσκετε τα προϊόντα σας, δηλαδή σε τέλη, σε μαγαζιά. Λοιπόν, τα προϊόντα μας έχουμε. Θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Αφού φτιάχτηκε και η βιοτεχνία, έχουμε φτιάξει ένα e-shop, το υποφαές.gr. Θα σας μοιράσω μετά και θα το δείτε και εκεί. Εκεί πέρα βάλαμε τα προϊόντα του υποφαές στο e-shop που μπορεί να τα βρει κάποιος από εκεί και να τα παραγγείλει. Και προσθέσαμε και άλλα προϊόντα. Έχουμε άλλα 400 προϊόντα. Είναι περίπου 450 προϊόντα στο e-shop. Προσεγμένα ένα προς ένα όλα. Τα προϊόντα. Έχει βιολογικά προϊόντα μέσα, έχει πάρα πολλά superfood. Και τα έχουμε βάλει μαζί εκεί πέρα και μπορείτε να παραγγείλετε από εκεί τα πάντα. Με courier στο σπίτι, το κλασικό όπως. Και τώρα το τελευταίο project που κάναμε ήταν πήγαμε και στα συμπληρώματα διατροφής. Παράγουμε και συμπληρώματα διατροφής. Έχω 3 εδώ πέρα. Αυτό, επειδή το υποφέρετε, το είδατε και το γευτήκατε μέσα, σας έχω ένα από τα 3 συμπληρώματα που είναι και τα τελευταία που βγάλαμε με τις τελευταίες προδιαγραφές του ΕΟΦ. Αυτές. Υπάρχει γαϊδουράγκαθο με 80% σιλιμαρίνη σε φυτικές κάψουλες, γανόδερμα, αυτό το μανιτάρι αν το έχετε ακούσει, το θαυματουργό, και κουρκουμίνη με πιπερίνη που είναι για τις αρθρώσεις. Και πώς τα πίνουμε αυτά το πρωί? Έχουν και οδηγίες πάνω, μία κάψουλα την ημέρα. Πολύ καλά. Υπάρχει κάποια γνωστή ανδένδειξη? Σε αυτά τα 3 όχι. Στο υποφαές όχι. Όχι. Είναι στα φρούτα. Όλα αυτά είναι στα τρόφιμα και στα φρούτα. Πώς τα μαζεύουμε το χέρι? Να ρωτήσεις κάποιος άλλο. Κόβουμε τα κλαδιά μαζί με τους καρπούς και τα βάζουμε σε βαθιά κατάψυξη. Επειδή θα ακολουθήσουμε λίγο το πρόγραμμα, θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Όχι, εντάξει, ωραία. Ό,τι θέλετε. Όλες οι πληροφορίες αυτές και μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο και mail, βλέπω τα πάντα και θα σας μοιράσω και θα τις βρείτε και όλες εκεί που θα σας δώσω. Ευχαριστούμε τα πάντα. Σαν προς καρπιτή.
Εδώ, γιατί να ξεκινάς από ένα χωράφι που δεν υπάρχει τίποτα για να το ποδίζεις με την κινητού από εκεί, δύο κουταλιές στο νερό. Έχουν πιτευτεί πάρα πολλά, αλλά ακόμα δεν μπορώ να πω. Για να συνεργαστούμε, δεν έφτασα στο τέρμα, δεν ξέρω τι έγινε. Στα social έχετε παιδί. Εννοείται, ναι. Να τα κάνουμε το εκτελικό που κάνουμε το βιντεάκι. Εννοείται. Όπου θέλετε, TikTok, Facebook, τα πάντα. Θα τα βρείτε και στο site μέσα. Μέσα σε όλα, μπράβο, παιδιά. Έτσι να μην πώς σου φάνηκε η αποτίμηση της επίσκεψης των δημοσιογράφων? Ήταν πάρα πολύ καλό. Φάνηκε ότι τους άρεσε και έδειξαν ενδιαφέρον για το υποφαές. Θα υπάρχει συνέχεια σίγουρα, γιατί είδα τεράστιο ενδιαφέρον. Ελπίζω να ξαναέρθουν πάλι στο κτήμα, να έρθουν και τον καιρό της συγκομιδής, που θα είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία, και να δουν και την διαδικασία της παραγωγής στην Κόνιτσα. Ευχαριστούμε πολύ, Φίλιππα. Ευχαριστώ κι εγώ.